Αλλά για ΕΣΕ ωράρια και γενικά τη λειτουργία των δημοτικών σχολείων από τη νέα σχολική χρονιά, ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας στο πλαίσιο υπογραφής της απόφασης Φίλη για το νέο ενιαίο τύπο ολοήμερου δημοτικού σχολείου. Από τη νέα λοιπόν σχολική χρονιά, τα δημοτικά όλης της χώρας θα υπάγονται σε ενιαίο τύπο σχολείου με ενιαίο εβδομαδιαίο ορολόγιο πρόγραμμα και λειτουργία προαιρετικού ολοήμερου προγράμματος. Η υπουργική απόφαση προβλέπει την ενιαία παροχή κοινών γνωστικών και διδακτικών αντικειμένων σε όλους τους τύπους δημοτικών σχολείων της χώρας από τετραθέσια και πάνω. Θα ενοποιηθούν τα εβδομαδιαία ορολόγια προγράμματα, ενώ η λήξη του υποχρεωτικού προγράμματος θα γενικευτεί για όλες τις τάξεις στη 1 και 4. Σε ό,τι αφορά τη λειτουργία του προαιρετικού ολοήμερου προγράμματος στο νέο τύπο δημοτικού σχολείου, η έναρξη θα ορίζεται από τη 1 και 4 και η λήξη του στις 4 το μεσημέρι. Ήδη σχεδιάζουμε την επόμενη σχολική χρονιά με βάση τις νέες αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας για τη λειτουργία των δημοτικών σχολείων και των νηπιαγωγείων. Πρέπει να σημειώσω ότι τα βιβλία παραδόθηκαν στις σχολικές μονάδες και την επόμενη εβδομάδα ολοκληρώνονται οι πληροφοριακές μεταβολές. Ως προς το ορολόγιο πρόγραμμα, έχουμε σημαντικές αλλαγές στην επόμενη σχολική χρονιά. Τα νηπιαγωγεία, με βάση την χθεσινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, θα λειτουργούν από τις 8.30 το πρωί έως τις 1 το μεσημέρι. Ως προς τον πρωινό κύκλο. Το δε ολοήμερο τμήμα θα ξεκινάει από τις 1 έως τις 4 η ώρα. Νομίζω ότι αυτή είναι μια πολύ σημαντική αλλαγή, η οποία εξυπηρετεί τις οικογένειες ως προς την φίτηση των παιδιών. Ελάχιστος αριθμός μαθητών για τα χωριά είναι 5 μαθητές και για τα διθέσια σχολεία, στα αστικά κέντρα, 10 μαθητές. Ως προς το ορολόγιο πρόγραμμα των δημοτικών σχολείων, έχουμε μια μεγάλη αλλαγή. Τα ΕΕΠ πλέον δεν λειτουργούν, καταργούνται. Και προχωράμε σε νέο τύπο ολοήμερου σχολείου, με προσέλευση και έναρξη μαθημάτων στις 8 και 10, λήξη μαθημάτων στις 1 και 4 και συνέχεια ακολουθεί το ολοήμερο πρόγραμμα έως στις 4 η ώρα, με δυνατότητα αποχώρηση των μαθητών στις 3 η ώρα. Εκείνο που αλλάζει είναι το γεγονός ότι πλέον έχουμε νέο ορολόγιο πρόγραμμα με άλλα αντικείμενα στο δημοτικό σχολείο. Ποια είναι αυτά? Η δεύτερη ξένη γλώσσα γενικεύεται από τετραθέσια σχολεία και πάνω. Προστίθενται 2 ώρες μαθηματικών, 2 ώρες καλλιτεχνικών μαθημάτων, 4 ώρες φυσικής αγωγής και 2 ώρες αγγλικών. Δηλαδή, έχουμε μία γενίκευση του προγράμματος των σχολείων ΕΑΕΠ στο σύνολο των σχολείων από τετραθέσια έως 12 θέσεις. Σύμφωνα με τις δηλώσεις που έχει στα χέρια του ο κύριος Γκαμπούρας, στο νομό Κοζάνης δεν έχει παρατηρηθεί αναστάτωση σε σχέση με τη λειτουργία του ολοήμερου σχολείου. Τον Ιούνιο, μετά την ανακοίνωση για τον ενιαίο τύπο ολοήμερου σχολείου, υπήρχε σε αναστάτωση στις οικογένειες. Νομίζω ότι από τις εγγραφές που γίνανε στο νομό μας δεν παρατηρείται καμία μεταβολή. Ενδεικτικά αναφέρω ότι θα λειτουργήσουν φέτος 98 τμήματα με σύνολο μαθητών 1.833 μαθητές. Δηλαδή, οι αριθμοί δείχνουν σε σχέση με την περσινή χρονιά ότι θα φοιτήσουν ακριβώς οι ίδιοι μαθητές στα ολοήμερα τμήματα, άρα δεν δημιουργείται κανένα πρόβλημα.